αυτό το λες. Το θυσίο είναι το αρχαίο καλυμάρμαρο εκεί απέναντι που βλέπουμε εκείνο εκεί. Αυτό λέγεται θυσίο. Όπως λέγεται η Ακρόπολη, αυτό λέγεται το θυσίο. Λόγω ότι ήταν θυσιαστήριο, κάτι θυσίες κάνανε. Αλλά δεν είμαι και απόλυτα βέβαιος. Γιατί εδώ θυσιάζανε τους ανθρώπους. Οι παλιότεροι μπορεί να ξέρανε. Γιατί σκοτώνανε οι Τούρκοι τους Έλληνες, με τους κρεμάζανε εδώ κάτω. Καλά, αγιογράφοι δεν είσαστε. Πάτε τον Πλούταρχο να μάθετε. Πάρε με τηλέφωνο. Αγιογράφοι δεν είσαστε. Και κατά λάθος λέγεται θυσίο. Πρέπει να λέγεται η Ραούστη Φέσου. Θυσίο λέγεται η περιοχή. Γιατί ο Θησέας ένωσε όλους τους Δήμους της Αττικής και έκανε την Αθήνα. Πλούταρχος. Αυτό είναι το ονομασόμενο Θησίον, ο ναός που δίνει όνομα σε αυτή τη γειτονιά. Ένας ναός αφιερωμένος στην πραγματικότητα στον Ήφαιστο και την Αθηνά, αλλά καθώς ήταν στολισμένος με ανάγλυφα από τους άθλους του Θησέα, οι κάτοικοι των Αθηνών τον απέδωσαν στον μεγάλο του ήρωα. Στην αρχαιότητα, οι Αθηναίοι προσπάθησαν να κάνουν τον Θησέα έναν Ηρακλή για την πόλη τους. Και συνηθαίνοντας φήμες και περιστατικά με τα αρχαία νήματα του μύθου του, κατάφεραν να ταυτίσουν την πατρίδα τους με την ανάμνηση ενός ήρωα, φορτωμένου με αντιφάσεις. Ευγενή και Ρωμαλαίου, αλλά και έρμεου σκοτεινών και σκληρών αντιδράσεων. Υπερασπιστή των οικετών, αλλά άρπαγα και βιαστή γυναικών. Αρχιτέκτονα της ενοποίησης της Αθήνας, αλλά και υπαίτιο ενός πολέμου που ερήμωσε ολόκληρη την Αττική. Στον Θησέα, τον αντιφατικό επώνυμο ήρωα των Αθηνών, δεν έλαχε ούτε καν η τιμή του να γεννηθεί στο κλινόν άστι, αλλά οι παράξενες περιστάσεις ενός χρησμού και ενός τεχνάσματος θεών και ανθρώπων συντέλεσαν στο να γεννηθεί στην Τριζίνα. Καμία από τις γυναίκες του Αιγαία, του βασιλιά των Αθηνών, δεν είχε κατορθώσει να χαρίσει έναν διάδοχο στον μονάρχη. Έτσι λοιπόν, φοβισμένος από τη φιλοδοξία των αδελφών του για το θρόνο, ο Αιγαίας πήγε στους δελφούς, καταφεύγοντας τη βοήθεια του Μαντίου, ώστε να βάλει τέλος στην κακοτυχία του. Ο χρησμός του Θεού ήταν, όπως πάντα, λοξός. Το σκέλος που εξέχει από το ασκή, ο φέρτα τε λαόν, μη λύσεις ώσπου να φτάσεις στον Αθηνών τα ύψη. Επιστρέφοντας από τους Δελφούς, ο Αιγαίας αποφάσισε να φτάσει ως εδώ, στη γη της Τριζίνας, για να συμβουλευτεί τον σοφό βασιλιά Πυθέα σχετικά με τον χρησμό. Ο Πυθέας ξεδιάλυνε το κρυφό νόημα. Ο βασιλιάς δεν έπρεπε να τεκνοποιήσει προτού επιστρέψει στην πατρίδα του. Αλλά δεν του αποκάλυψε στον Αιγαία. Προτίμησε να τον μεθύσει και να τον βάλει στην κλίνη της όμορφης κόρης του Έθρας, για να εξασφαλίσει πως ο μελλοντικός διάδοχος των Αθηνών θα προέρχεται από τη δική του γενιά. Ο Αιγαίας συνέδεε τον Θησέα με τον οίκο του Κέκρουπα, τον οίκο των Αθηνών. Ο Αιγαίας και η Έθρα ήταν θνητοί και έτσι ο Θησέας ποτέ δεν θα κατόρθωνε να γίνει ήρωας, αφού δεν είχε γεννηθεί από κάποιον θεό. Λένε πως την ίδια εκείνη νύχτα που η Έθρα πλάγιασε με τον Αιγαία, εμφανίστηκε στο όνειρο της πριγκίπισσας η Αθηνά. Τη διέταξε να κατέβει στην ακτή και αφού διαβεί με τα πόδια τα νερά, να μεταφέρει χωές στο νησάκι της Φερίας. Την ώρα που περνούσε απέναντι, η πριγκίπισσα δέχτηκε το αγκάλιασμα του Ποσειδώνα. Ο Παυσανίας δίνει ακριβή αναφορά για τον Ισάκη Σφαιρία και λέει πως την εποχή του μπορούσες να το προσεγγίσεις ακόμα με τα πόδια. Η Έθρα διάβηκε πατώντας πάνω στους βραχώδεις υφάλους που ακόμα υπάρχουν κάτω από το νερό. Φτάνοντας στο νησί μετά την ένωσή της με τον Ποσειδώνα, κατάλαβε την απάτη της θεάς και αφιέρωσε έναν ναό στην Αθηνά την Απατούρια.
9 μήνες μετά από εκείνη τη διπλή συνέβρεση, στο δρόμο που οδηγεί από το χωριό στο αρχαίο λιμάνι, γεννήθηκε ο Θησέας. Αυτά τα μονοπάτια και τα βουνά ήταν το σκηνικό της νιώτης του. Σύμφωνα με αυτά που διηγείται ο Πλούταρχος, ο οποίος θέλησε να γνηλατίσει μέσα στο μύθο του Θησέα τα χαρακτηριστικά ενός ιστορικού προσώπου, τον σιγόκαιγε κρυφά η φήμη της αρετής του Ηρακλή. Τη νύχτα έβλεπε στα όνειρά του τους άθλους του ήρωα. Την ημέρα η ζήλια τον έκανε νευρικό και ανήσυχο, ενώ σκεφτόταν πώς θα κάνει τα ίδια κατορθώματα. Μερικές πηγές αναφέρουν ότι όταν ήταν μόλις 7 ετών, επισκέφτηκε το σπίτι του παππού του ο Ηρακλής και ο Θησέας, βλέποντας τη λεοντή του ήρωα στο πάτωμα, την πέρασε για λιοντάρι και έτρεξε να το αντιμετωπίσει με ένα τσεκούρι στα χέρια. Ο Αιγεύς άφησε εντολή στη γυναίκα του όταν έφυγε, όταν το παιδί ενηλικιωθεί, δεν ήταν οι συγκοινωνίες όπως είναι σήμερα, να πάρει κάτω από τον τάδε, την τάδε πέτρα, τα πέτρα και το ξύφος. Και με αυτά να πάει στην Αθήνα να ανταμώσει, καθοδόν υπήρχαν 5 ή 7 ληστές. Και αν καταρθώσει και πάει, τότε είναι άξιος απόγονος. Πράγματι, ενηλικιώθη, πήρε τα πέντε και το ξύφος και προχώρησε να πάει προς την Αθήνα. Αφού σηκώσει το βράχο και πάρει τα πιστήρια, ο Θησέας θα υιοθετήσει το πεπρωμένο του ήρωα. Και όταν η Έθρα θα του πει ότι πρέπει να πάει στην Αθήνα για να συναντηθεί με τον πατέρα του Αιγαία, εκείνος θα απορρίψει το σίγουρο δρόμο της θάλασσας και θα επιλέξει να πάει με τα πόδια, μέσα από τα βουνά και τα μονοπάτια, ανταγωνιζόμενος τα κατορθώματα τον αξιοσύλλευτο Ηρακλή. Στο δρόμο της Επιδαύρου συγκρούστηκε με τον πρώτο του αντίπαλο, τον Περιφύτη, γιο του Υφέστου, που ήταν κουτσός σαν τον πατέρα του και που σκότωνε με το τρομερό του ρόπαλο όσους έβγαιναν στον δρόμο του. Ο Θησέας τον πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα και κράτησε το ρόπαλο σαν το πρώτο του τρόπιο, ένα όπλο αντάξιο του Ηρακλή. Φτάνοντας στον ισθμό της Κορίνθου, θα συναντηθεί με τον τρομερό Σίνη, τον Πιτιοκάμπτη, και θα τον σχίσει στα δύο, δένοντάς τον σε δύο λυγισμένα πεύκα, όπως ακριβώς έκανε και αυτός με τα θύματά του. Στα εδάφη των Κρωμιών σκότωσε για πρώτη φορά ένα θηρίο, τον Χείρο Φέα, απόγονο του Τυφώνα και της Έχυδνας, που έσπερνε τον τρόμο και την καταστροφή στους κατοίκους της περιοχής. Στη συνέχεια, από το ψηλότερο σημείο αυτών των βράχων, γκρέμισε τον Σκύρωνα, τον ανελαίητο ληστή, που ταπείνωνε τα θύματα του υποχρεώνοντάς τα να του πλένουν τα πόδια δίπλα στον γκρεμό για να τα σπρώχνει στο κενό με μία κλωτσιά. Διαβαίνοντας τους κάμπους της Ελευσίνας, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον γίγαντα Κερκίωνα, που σκότωνε τους περαστικούς πνίγοντάς τους με το βίαιο αγκάλιασμά του. Παρουσία της ίδιας της Δήμητρας, ο Θησέας θα σηκώσει τον ληστή στον αέρα και θα τον σκοτώσει ρίχνοντάς τον με το κεφάλι στο χώμα. Τέλος, εκδικείται τα πάμπολα εγκλήματα του άσπλαχνου Προκρούστη, που στην αρχή πρόσφερε το σπίτι του στους ανυποψίαστους διαβάτες και μετά τους πριόνεζε ή τους τέντωνε για να τους προσαρμόσει στο μέγεθος του κρεβατιού του. Ο Θησέας είχε πετύχει το σκοπό του, να μεταμορφωθεί σε ήρωα. Να παρουσιαστεί στον πατέρα του όχι μονάχα με δύο σαντάλια και να σπαθεί ανέγκυκτο από αίμα, αλλά με έργα και πράξεις αντάξια του ευγενού οίκου του. Η αθηναϊκή του γενιά προερχόταν από τον μακρινό πρόγονό του, Κέκροπα, γεννημένο από τη γη, πάνω στον ίδιο τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Τώρα βασίλευε ο Αιγαίας, ο πατέρας του, και η Μίδια ζούσε μαζί του από τότε που είχε φύγει κυνηγημένη από την Κόρινθο, αφού πήρε εκδίκηση για την εγκατάλειψη του Ιάσωνα.
Η παρουσία του Θησέα στην πόλη ανησυχούσε τη Μίδια, που με τα μάγια της είχε καταφέρει να χαρίσει στον Αιγαία έναν διάδοχο. Γι' αυτό και θα πείσει τον βασιλιά να φανίσει τον ξένο, καλώντας τον στο παλάτι και σερβίροντας του ακόνητο στο κύπελό του. Ωστόσο, όταν θα καθίσουν στο τραπέζι, ο Αιγαίας θα αναγνωρίσει το σπαθί που πριν από χρόνια είχε κρύψει στη τριζίνα και θα αγκαλιάσει τον Θησέα, τον γιο που τόσο λαχταρούσε. Η Μίδια και ο μικρός Μίδος θα το σκάσουν από την πόλη τυλιγμένοι σε ένα πυκνό σύννεφο. Ο πιο δοξασμένος άθλος του Θησέα ήταν όταν πήγε ο ίδιος στην Κρήτη για να σκοτώσει έναν τάβρο που στις φλέβες του κυλούσε ανθρώπινο αίμα. Η ιστορία του θανάτου του Μινόταυρου ξεκινάει εδώ, στο δρόμο από την Αττική στη Βιωτία, με έναν άλλο άδικο θάνατο, το θάνατο του νεαρού αδερφού του, Αντρόγιου. Δίπλα από αυτά τα τείχη της αρχαίας Ινώης, περνούσε ο δρόμος που ένωνε τις πόλεις των Αθηνών και των Θηβών. Από αυτόν περνούσε ο Αντρόγιος πηγαίνοντας στη Θήβα για να συμμετάσχει στους νεκρικούς αγώνες προς τιμήν του Λάγιου, όταν κάποιοι μεγαρείς, πληρωμένοι από την Αθήνα, τον δολοφόνησαν σε νέδρα. Η είδηση βρήκε το μήνυμα στην Πάρο, την ώρα που εξευμένησε τις χάριτες. Ο βασιλιάς, σπάζοντας τις φλοήρες που κρατούσε, όρμησε στα καράβια του, σάρωσε με τα στρατεύματά του την Αττική και τη Μεγαρίδα και τις καταράστηκε στο όνομα του πατέρα του, Δία. Όταν οι Αθηναίοι τον οικέτεψαν να του συγχωρέσει, εκείνος υπέβαλε έναν φόρο το ίδιο δυνηρό με τη δική του απώλεια. 14 νέους που κάθε νέα χρόνια θα φυλακίζονταν συντροφιά με τον Μινόταυρο. Στις 6 του Μονιχιώνος, στα μισά του Απριλίου, ο Θησέας κατέβηκε στο λιμάνι του Φαλήρου και εθελοντικά συμπεριλήφθη στους νέους του τρίτου φόρου. Οι μητέρες, αποκαρδιωμένες, πάσχισαν να εμψυχώσουν τα παιδιά τους με ηρωικές αφηγήσεις. Λίγο μετά το χάραμα, το κακότυχο πλοίο ανοίχτηκε στη θάλασσα ντυμένο με μαύρα πανιά. Ο Μινόταυρος ονομαζόταν Αστερίων. Αν και γεννημένος για το σκοτάδι του λαβυρίνθου, είχε το όνομα του ουρανού. Ο Αστερίων ήταν καρπός μίας θεϊκής εκδίκησης και ενός παράξενου έρωτα. Συνελήφθη εδώ, στα βοσκοτόπια της Γόρτινας, με τη συνέβρεση της βασίλισσας Πασιφάης και του γερού Ταύρου του Ποσειδώνα. Ο μύθος ξεκινάει από το λευκό Ταύρο που έστειλε ο Ποσειδώνας στο Μίνωα για να τον θυσιάσει. Πράγμα που δεν έκανε ο Μίνος. Τον κράτησε γι' αυτό ένα πανέμορφο Ταύρο και ο Θεός για να τον τιμωρήσει έβαλε τη γυναίκα του να ερωτευθεί τον Ταύρο αυτό. Και έτσι Πασιφάη ερωτεύθηκε τον Ταύρο και ζήτησε από το Δαίδαλο να κατασκευάσει ένα ομοίωμα αγελάδας ούτως ώστε να μπορέσει να συνευρεθεί με τον Ταύρο. Πράγμα που ήταν αδύνατο να γίνει στην Κνωσό, χώρος που κυκλοφορούσε και ο Μίνωας. Γι' αυτό ο πονηρός Δαίδαλος έφυγε, λέγεται κάπου στα βοσκοτόπια του, μακριά πάντως σίγουρα από την Κνωσό, κατασκεύασε ένα ομοίωμα στο οποίο μπήκε η Πασιφάη και από τη συνέβρεση γεννήθηκε ο Μινόταυρος. Πρέπει να είναι μύθος ο Μινόταυρος, επειδή ήταν ο βασιλιάς, ο Μίνωας ήταν τόσο πολύ ισχυρός. Ξέρετε, δεν φοβούνταν κανέναν, να πούμε, και τάβανε με όλο τον κόσμο τότε. Λένε ότι τον είχαν βγάλει και Μινόταυρο. Λεγόταν Μινόταυρος. Ύστερα αυτοί είχαν, όπως είπαμε, το σύμβολο τον Ταύρο, όλα τα κέρατα του Ταύρου έχουν μέσα. Κάνανε αγώνες με Ταύρους, έχουν μέσα τοιχογραφία και φαίνεται. Το παλάτι ήταν τριόροφο. Είχε 1550 πόρτες και το παλάτι το ίδιο πρέπει να ήταν ο λαβύρινθος, διότι άμα ήταν σκεπασμένο όλο,
αυτή η διαδρόμη σκοτεινή μέσα. Δεν μπορούσε, άμα υπήρχε μέσα ένας άνθρωπος, δεν ήξερε, δεν θα μπορούσε να βγει κιόλας. Η θεά Αφροδίτη θα ευνοήσει τον Θησέα και έτσι, με την άφηξή του στην Κρήτη, η πριγκίπισσα Αριάδνη θα τον ερωτευτεί σε σημείο που να του παραδώσει την πατρίδα της, τον πατέρα της και τον ίδιο της τον αδερφό Αστερίωνα. Όταν ο Θησέας θα της ορκιστεί πως αν βγει ζωντανός από το λαβύρινθο θα την πάρει μαζί του στην Αθήνα, η Αριάδνη θα πάρει από τον Δέδαλο το κλειδί για να υπερνικήσει τα τείχη αυτής της πολύπλοκης κατασκευής. Ο Θησέας και οι άλλοι νέοι μπαίνουν στις σιωπηλές γαλαρίες παραμονεύοντας πίσω από κάθε γωνιά την ξαφνική εμφάνιση του τέρατος. Ο Θησέας προπορεύεται. Ένας κρατάει το μύτο. Αν κάποιο μοτίβο του ελληνικού μύθου έτυχε της εύνοιας στο μεταγενέστερο, είναι αυτό του λαβυρίνθου. Κάποιοι λένε ότι ο λαβύρινθος ήταν αυτό, το ίδιο το παλάτι της Γνωσού, που είχε πάρει το όνομά του από το Λαύρης, δηλαδή Αμφίστομος Πέλεκης. Άλλοι ισχυρίζονται πως ο λαβύρινθος είχε κατασκευαστεί καθομοίωση του παλατιού των 12 βασιλέων στην Κροκοδιλόπολη της Αιγύπτου, που είδαν ο Ηρόδοτος και ο Πλίνιος και που είχε 12 φλές και 6.000 αίθουσες σε δύο ρόφους, και που στα υπόγειά του ήταν θαμμένοι οι βασιλείς και οι γεροί κροκόδιλοι. Άλλοι το συσχετίζουν με έναν παράξενο χορό σχεδιασμένο στο πάτωμα που ο Θησέας και οι νέοι χόρεψαν φτάνοντας σώοι στη Δήλο. Όμως, από πού πηγάζει αυτή η παράξενη έλξη για ένα δημιούργημα που μας παγιδεύει και μας προκαλεί? Ίσως να βλέπουμε στο λαβύρινθο την ίδια μας την ανθρώπινη υπόσταση. Ίσως ο λαβύρινθος να είναι το σύμπαν και ο Μινόταυρος ο άνθρωπος, περίπλοκος και μοναχικός στο εσωτερικό του, προσμένοντας μία έσχατη απάντηση, μία λύτρωση. Ο Θησέας, η Αριάδνη και οι άλλοι νέοι δραπέτευσαν από την Κρήτη με προορισμό την Αθήνα. Ο ήρωας είχε ακόμα στα χέρια του το αίμα του Μινόταυρου. Φτάνοντας στην Άξο, έπιασαν λιμάνι και καθώς η Αριάδνη κοιμόταν στην ακρογελιά, μία παράξενη αιτία όθησε τον Θησέα να την εγκαταλείψει. 6 μήνες μετά την αναχώρησή του, το πλοίο του Θησέα κατέπλεψε στην Αθήνα. Αλλά κάποια μυστηριώδης αιτία δεν του επέτρεψε να γυρίσει με τα λευκά πανιά που θα ανήγγυλαν πως οι νέοι επιστρέφουν ζωντανοί στην πατρίδα. Όταν ο ήρωας έφτασε στην πόλη, βρήκε το λαό του να θρηνεί για τον θάνατο του βασιλιά. Αφού ο γέρο Αιγαίας, βλέποντας τα μαύρα πανιά από τον προμαχώνα της Απτέρου Αθηνάς, είχε επιδείξει στο κενό. Η εξουσία πέρασε τότε στα χέρια του Θησέα, που στόχευε σε ένα παράμιλο και αξιοσύλλευτο εγχείρημα, να ενώσει τους κατοίκους της Αττικής σε μία και μόνη πόλη και να ανακηρύξει έναν και μόνο δήμο ενός και μόνου κράτους. «Ελάτε εδώ πάντες οι λαοί», ήταν το κάλεσμά του όταν προέβαλε την ίδρυση ενός οικουμενικού δήμου. Αυτά είναι τα απομεινάρια του τελευταίου μνημείου των επώνυμων ηρώων, των μυθικών αντιπροσώπων των Δήμων που συνενώθηκαν για τον σχηματισμό της Αθήνας. Ο μύθος του Θησέα είναι ένα λαμπρό παράδειγμα πολιτικής εκμετάλλευσης του μύθου. Όπως σχεδόν όλοι, περιέκλειε στη δομή του τελετουργικά στοιχεία που καμία σχέση δεν έχουν με τις αντιξοότητες ενός και μόνου ιστορικού προσώπου, ενός και μόνου Θησέα, που ίσως και να μην υπήρξε. Αλλά το πέρασμα του χρόνου και οι πολιτικές σκοπιμότητες της Αθήνας έκαναν τον συγκεκριμένο μύθο να φτάσει ως εμάς
ως ιστορία ενός μοναδικού ήρωα. Πάνω στους λόφους της Πνίκας και των Μουσών πολέμησε εναντίον των Αμαζόνων όταν αυτές πολιόρκησαν την Αθήνα για περισσότερο από 3 μήνες με ορμητήριο τον Άριο Πάγο. Ο μύθος λέει πως αυτή η εκστρατεία ήταν η εκδίκηση για την αρπαγή της Αμαζόνας Αντιόπης που άρπαξε ο Θησέας από τον μακρινό πόντο. Η ιστορική αλήθεια αγνοείται, αλλά για τους αρχαίους αυτή ήταν η πρώτη περίσταση που οι Αθηναίοι έπρεπε να προστατέψουν τα εδάφη τους από έναν ξένο εισβολέα. Η Αντιόπη έπεσε εδώ, τρυπημένη από ένα βέλος της Μολδαπίας, αφού μαχόταν ερωτευμένη στο πλευρό του Θησέα. Καρπός εκείνου του έρωτα ήταν ο Υπόλυτος. Όταν ο Θησέας έχασε την Αμαζόνα Αντιόπη, πήρε για σύζυγό του την πριγκίπισσα της Κρήτης, Φέδρα, και για να αποφύγει να ανταγωνιστούν οι μελλοντικοί του γη, τον Υπόλυτο για το θρόνο, τον έστειλε με τον παππού του στη γενέτειρά του, Τριζίνα. Αυτό το ανακάτωμα από χριστιανικά και παγανιστικά ερείπια καταλαμβάνει τη θέση του αρχαίου ναού της κατασκοπίας Αφροδίτης, του ναού που ανήγειρε η Φέδρα πάνω στον λόφο από που θαύμαζε τον Υπόλυτο όταν αυτός αθλούνταν γυμνός στο στάδιο. Η Φέδρα είχε ερωτευτεί τον Παναγιώτη, τον Υπόλυτο. Ο Υπόλυτος ήταν και εύσωμος και ωραίος νέος και γυμνάζοντο κάτω εκεί ήταν το στάδιο. Και εκεί που γυμνάζοντο, κάτω από τη ναό της Θεάς Αφροδίτης της Κατασκοπίας, όπως είπαμε είναι εξισμένος χριστιανικός ναός τώρα πάνω, αυτή κατόπιν το παρακολουθούσε και παντούσε και τη Σμυρτιά. Φίλο-φίλο, εν τω μεταξύ αυτός δεν ανταπέδιδε στον έρωτα της Σμυρτιάς σου και αυτή από την απελπισία της αυτοκτόνησε. Η ιστορία του Υπόλυτου και της Φέδρας είναι ένα ακόμα σκοτεινό μυθικό επεισόδιο που η τραγωδία μετέτρεψε σε λαμπρό λογοτεχνικό μοτίβο. Ο θάνατος της Φέδρας οδήγησε τον Θησέα σε μία νέα αρπαγή στα 50 του χρόνια. Αυτή τη φορά με τον φίλο του, Πυρίθο, που επίσης είχε χειρέψει. Υποσχέθηκαν να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον ώστε να αρπάξουν κόρες του Δία και άρχισαν από ένα όμορφο κορίτσι 12 μόλις ετών που ήταν το καμάρι των Λακεδαιμονίων, την ωραία Ελένη. Την άρπαξαν από εδώ, από το γερό της Ορθίας Αρτέμιδος της Σπάρτη, όταν χόρευε μαζί με άλλα κορίτσια προς τιμήν της θεάς. Κατόπιν έριξαν κλήρο και την κέρδισε ο Θησέας. Την έκρυψαν στις Αθήνες και σχεδίασαν τη δεύτερη αρπαγή. Να μπουν στον Άδη και να κλέψουν την Περσεφόνη για τον Πυρίθο. Η εισβολή, ωστόσο, δεν είχε επιτυχία. Ο Πυρίθος δεν επέστρεψε από τον κάτω κόσμο. Ο Θησέας είχε την τύχη και μαζί την ταπείνωση να τον γλιτώσει 4 χρόνια αργότερα ο Ηρακλής. Η επιστροφή του Θησέα στην Αθήνα μετά από τη μακρά απουσία του στο βασίλειο του Άδη δεν ήταν εύκολη. Έλεγαν πως ο Θησέας είχε στερήσει από τους ευπατρίδες την νόμιμη εξουσία τους, κλείνοντάς τους όλους σε μία και μόνο πόλη για να τους φέρεται κατόπιν σαν σε σκλάβους. Και πως ο λαός, που είχε δει στο πρόσωπό του ένα όραμα ελευθερίας, τώρα, στρέφοντας το βλέμμα σε εκείνον, αντίκρισε έναν βασιλιά απόντα, τυχάρπαστο και ξένο. Κι έτσι ο Θησέας, ανίσχυρος και παρνημένος από τον λαό του, ανέβηκε σε αυτό το λόφο που ονομάζεται Γαργητός και καταράστηκε από εδώ, γεμάτος θυμό, την Αθήνα και τους πολίτες της. Στη συνέχεια, αναζήτησε καταφύγιο στη Σκύρο.
Μέσα στις αντιφάσεις της προσωπικότητας του Θησέα συμπεριλαμβάνεται το ότι υπήρξε ο αρχιτέκτονας της πολιτικής ενοποίησης της Αθήνας, καθώς και ο πρώτος εξορισμένος κυβερνήτης της. Κάτω από την άσφαλτο αυτών των δρόμων κοίτονται κρυμμένα τα ρήπια του πραγματικού Θησίου, του ιερού που κατασκευάστηκε για να θυμούνται τον ήρωα όλες οι μελλοντικές γενναίες. Βρισκόταν εδώ, στην αρχαία αγορά, και ήταν καταφύγιο οικετών. Το ίδρυσε ο στρατηγός Κίμων όταν επέστρεψε θριαμβευτής από τη Σκύρο, έχοντας σώσει από τη Λήθη τα λείψανα του Θησέα. Ο θάνατος του Θησέα δεν είχε τίποτα το ένδοξο. Ο βασιλιάς της Σκύρου, Λυκομίδης, καχύποπτος από την επίσκεψή του στο νησί, τον έσπρωξε ύπουλα γκρεμίσοντάς τον από μία αποκρύμνη πλαγιά. Μετά έθαψε το σώμα του και απέκρυψε την είδηση του θανάτου του. Ένας χρησμός είχε στείλει τον Κίμωνα στη Σκύρο να ψάξει τα οστά του ήρωα και ο Ιωνός ενός αετού του έδειξε τον λόφο που βρίσκονταν θαμμένα μαζί με τα όπλα του από την μακρινή μέρα του θανάτου του. Η Αθήνα όφιλε πολλά στον Θησέα. Επιπλέον, οι γενναίοι στρατιώτες που αντιτάχθηκαν στους Πέρσες στο έλος του Μαραθώνα με αρχηγό τον Μιλτιάδη, τον πατέρα του Κίμωνα, διαβεβαίωναν ότι το φάντασμα του ήρωα εμφανίστηκε οπλισμένο στη μάχη και όρμησε εναντίον των βαρβάρων στο πλευρό των συμπολιτών του. Η Αθήνα εξακολουθεί να στέκεται όρθια. Η ειρωνία της ιστορίας έσφισε κάθε ίχνος από το ένδοξο ηρώο του Θησέα, αλλά άφησε τον τάφο του Κίμωνα.